Μάρτος, είμαι ιδιοκτήτης Μάρτος Βρίσκας. Σήμερα τα δολάρια δεν πέφτουν βροχή από τα χέρια του Βρίσκας και είναι λογικό όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά από αυτό το ξεδαρμό που υπέστη από τα χέρια του ίδιου του συμμάχου ή τέλος πάντων του ανθρώπου που περίμενε ότι είναι σύμμαχος, του κύριου Πέρι, ο Chris Cass έρχεται στο ring του Smack και ακούμε επιθυμίες από τον κόσμο, κάτι που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά νομίζω όλοι ξέρουμε ότι ο κόσμος μισεί τόσο πολύ τον κύριο Πέρι που θα χειροκροτήσει ακόμα και τον Chris Cass, έναν άνθρωπο που 5 χρόνια ταλαιπωρεί τους πάντες και τα πάντα στο Smack. Και εμένα και τους χιλιάδες φαν του promotion και όλο το Smack. Και γι' αυτό φταίω εγώ. And that's why I'm really sorry, ζητάω συγγνώμη. Γιατί ο Chris Cass μπορεί να είναι πολλά. American, boss, businessman. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Αλλά ποτέ του δεν υπήρξε ούτε σπίουνος, ούτε προδότης. Τώρα είμαι μόνος μου. Alone. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί τώρα ξέρω ποιους να εμπιστευτώ και με ποιους να συνεργαστώ. Από εδώ και πέρα θα δείτε έναν άλλο Chris Cass. Ένα Chris Cass αγνώριστο. Εσείς, το Smack Nation, θα ζητάτε και ο Chris Cass έχει το χρήμα να το εκτελέσει, να το κάνει πρόεδρο. Γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει απορία. Θέλετε power ή θέλετε money. Ο Chris Cass έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το money για τον σωστό τρόπο. Από εδώ και πέρα θα αλλάξουν πολλά. Και όλες οι αποφάσεις πρέπει να περνάνε από το δικό μου υπογραφείο. Και έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Ο Chris Cass παραμένει πρόεδρος του Smack και θα κάνει το σωστό. Στηρίξτε τον Chris Cass. Στηρίξτε το money για τους σωστούς λόγους και σας υπόσχομαι, θα κάνω το Smack πιο μεγάλο από ό,τι ήταν πριν. Θα το κάνω τεράστιο. Με το Smack Nation, Chris Cass is gonna make Smack great again! Wow! Wow, wow, πραγματικά wow, δεν τον έχουμε ξαναδεί αυτόν τον Chris Cass. Όλα τα έχουμε λύσει ο Smack, αλλά τον κόσμο να χειροκροτάει τον Chris Cass και να τον επιθυμεί και ο Cass να ζητάει συγγνώμη, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Απίστευτο και μπορώ να πω ότι μέχρι και εμένα που έχω ζήσει και εγώ διάφορα στα δικά του χέρια, με έπεισε. Να δούμε τι έχει να γίνει τώρα.